Στο Δημοτικό Πολυχώρο Πολιτισμού Γαλαξία οργανώνεται σήμερα μία εκδήλωση για τα ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και καθηγητών. Εγκρίναμε ότι είναι μία καλή ευκαιρία να ενημερωθούμε λίγο, γιατί είναι πολλά τα ευρωπαϊκά προγράμματα, θα τα πούμε και μετά, τι συμβαίνει σε επίπεδο σχολείων. Και επειδή είχαμε την τύχη, το καινούριο πρόγραμμα που τρέχει τώρα, το Erasmus Plus, που ξεκίνησε πέρυσι, να υλοποιείται σε ένα σχολείο της περιοχής. Είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Σιούτας, είστε εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος στο Γραφείο Τύπου του Δήμου της Νέας Σμύρνης, είστε και διευθυντής στο 4ο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Σμύρνης, είστε και συνδιοργανωτής στην εκδήλωση εδώ για το Erasmus Plus. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε, καταρχήν το 4ο Δημοτικό της Νέας Σμύρνης είναι το πρώτο στο οποίο εφαρμόστηκε το πρόγραμμα Erasmus Plus. Πάνω σε αυτό θα ήθελα να πω το εξής, ότι το Erasmus Plus είναι μια πρόκληση για το 4ο Δημοτικό Σχολείο. Είναι από τα πρώτα σχολεία στην Ελλάδα που έχουν εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα συνεργασίας με άλλα τρία σχολεία. Με σχολείο της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πολωνίας. Και θα πω και κάτι ακόμη, ότι το Μάιο θα είναι οι αντιπροσωπείες εδώ, θα είναι παιδιά και εκπαιδευτικοί και θα δουλέψουν μαζί μας. Θα δουλέψουν στο 4ο Δημοτικό Σχολείο παιδιά από την Ιταλία, την Πολωνία και την Ισπανία. Όμως, θα ήθελα να περάσω και ένα άλλο μήνυμα, ότι πιστεύω σε ένα διαφορετικό σχολείο, ένα σχολείο που το έχουμε κάνει πραγματικότητα στο 4ο. Και θα είδατε σήμερα ότι το Γραφείο Τύπου του Δήμου Νέας Σμύρνης συνεργάστηκε με τους σχολικούς συμβούλους, συνεργάστηκε με τους εκπαιδευτικούς. Και το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω είναι ότι τα σχολεία πρέπει να αποτελέσουν, να είναι ανοιχτά, να αποτελέσουν πρότυπες κοινότητες. Κοινότητες που θα ακούνε, θα αφουγκράζονται, αλλά θα έχουν να περάσουν και μηνύματα. Και το μήνυμα το οποίο περάσαμε σήμερα. Και το περάσαμε, θα τα έλεγα, με έναν τρόπο ξεχωριστό, είναι ότι υπάρχει ελπίδα, υπάρχει όραμα και το 4ο δείχνει το δρόμο και τα υπόλοιπα σχολεία της Νέας Σμύρνης παράγουν και αυτά έργο, όπως είδατε. Μας ενδιαφέρει, αν είναι δυνατόν, όλα τα σχολεία μας να έχουν Erasmus και μπορούμε να έχουμε. Βέβαια, το τι έχουν να κερδίσουν οι μαθητές μας δεν χρειάζεται να το αναλύσω περισσότερο. Ενδιαφέρει οι δράσεις που κάνουν τα σχολεία μας να διαχέονται. Να διαχέονται σε όλη τη Νέα Σμύρνη. Ήθελα να σας ρωτήσω, πώς προέκυψε αυτή η πρωτοβουλία? Τι ήταν το έναυσμα? Το έναυσμα είναι ότι δεν είμαστε στατικοί και η εκπαίδευση δεν είναι στατική. Τα πάντα αλλάζουν, τα πάντα εξελίσσονται και δεν μπορώ να συνδέσω και δεν το δέχομαι να συνδέσω το δημόσιο με το μίζερο. Mm-hmm. Το 4ο ψάχνει, οι εκπαιδευτικοί ψάχνουν. Οι εκπαιδευτικοί γενικότερα στην Ελλάδα έχουν όραμα και αυτό το πράγμα δεν θα πρέπει να το ξεχάσει. Αντιλαμβάνεστε ότι τα παιδάκια του Δημοτικού, και θα είδατε και κάτι άλλο σημαντικό, ότι στο 4ο συμμετέχουν όλοι. Συμμετέχουν οι γονείς, ήταν ο Σύλλογος Γονέων κοντά, συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί. Συμμετέχουν και όλα τα παιδιά. Αντιλαμβάνεστε, ανοίγονται παράθυρα στη γνώση, στη ζωή και θα ταξιδέψουν και δικά μας παιδιά του χρόνου στην Ιταλία και στην Ισπανία. Οπότε από εκεί μπορούμε να μπούμε και να επιλέξουμε κάποιο πρόγραμμα. Παντώντας, εγώ πάτησα τυχαία τώρα σε ένα. Βλέπετε τα πάνω τα νούμερα, 141 είναι οι σελίδες. Οπότε, όταν κάθε σελίδα έχει 11 προγράμματα, καταλαβαίνετε πόσο πληθώρα προγραμμάτων υπάρχουν που μπορείτε να διαλέξετε. Από το Δημοτικό Πολυχώρο Πολιτισμού Γαλαξία και από την παρουσίαση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την ανταλλαγή μαθητών και καθηγητών για το nstv.gr, Ιωάννα Ντάνη.